Είχα την ευκαιρία σήμερα να ξεναγηθώ εδώ στις εγκαταστάσεις της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας, μιας από τις ελάχιστες βαριές βιομηχανίες της χώρας. Και είχα την χαρά να αντικρίσω ότι τα δύο εξοπλιστικά προγράμματα που σε πολύ δύσκολες συνθήκες είχαμε συνάψει ως κυβέρνηση, είναι και τα δύο εδώ. Η αναβάθμιση των 84 αεροσκαφών F-16 σε Viper, καθώς και η αναβάθμιση των 4 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας των P3. Έκτοτε, η χώρα έχει προχωρήσει σε εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ στα τελευταία 2 χρόνια. Αλλά ούτε 1 ευρώ δεν έχει δοθεί στην εθνική πολεμική βιομηχανία. Αυτό είναι ένα εθνικό έγκλημα. Η χώρα δεν είναι μια χώρα που συνορεύει με το Λουξεμβούργο ή το Βέλγιο. Θα έχει πάντοτε ανάγκη να έχει τις ένοπλες δυνάμεις της σε διαρκή αποτρεπτική ικανότητα και ετοιμότητα. Είναι αδιανόητο να μην ενισχύει την αμυντική πολεμική βιομηχανία. Πόσο δε μάλλον όταν είναι πολιτική επιλογή η απαξίωσή της. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει, και είναι δέσμευσή μας ότι θα υπάρξει, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έρθει στην κυβέρνηση, επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων, ώστε να υπάρξει συμμετοχή της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας στα νέα προγράμματα. Επίσης θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα δίνει δυνατότητες στην ΕΑΒ και σε όλες τις επιχειρήσεις της πολεμικής αμυντικής βιομηχανίας. Δυνατότητες ευελιξίας με όρους αγοράς, αλλά και στήριξη των εργαζόμενων. Σχεδιάζουμε την ίδρυση ειδικού υφυπουργείου και γενικής γραμματείας που θα εποπτεύει την αμυντική πολεμική βιομηχανία. Και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι εδώ στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου. Πρέπει να στηρίξουμε την αμυντική βιομηχανία, να στηρίξουμε τη δυνατότητα η χώρα να μπορεί να εξοικονομεί πόρους από εξοπλιστικά προγράμματα, πολλά από αυτά είναι αναγκαία, διότι αλλιώς δεν θα έχει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική, διότι πρέπει να έχουμε ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα στις ένοπλες δυνάμεις, ταυτόχρονα όμως να διατηρούμε την δυνατότητα να μην βγαίνουμε έξω από τον προϋπολογισμό μας, να μην σπαταλάμε πόρους που είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για την εθνική οικονομία.